Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Παράταση δόθηκε για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, όσοι δεν υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει να το κάνουν. Δεν γνωρίζουμε αν θα δοθεί νέα παράταση. Όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιμήκυνση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα μας τις δώσει ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Η ημερομηνία ορόσημο η 15η του Σεπτεμβρίου, ημέρα καταληκτική για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στη χώρα? 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση. Υπολείπεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, κοντά στους 500.000 ακόμη Έλληνες φορολογούμενους. Ένας αριθμός που θα πρέπει και να τρέξουν οι λογιστές, αλλά και το σύστημα να ανταποκριθεί. Όπως μας έλεγαν το πρωί με ρεπορτάζ που κάναμε η φοροτεχνική, λόγω του ότι έχει ξεκινήσει αργά η περίοδος κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 7 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί, του ηλεκτρονικού συστήματος. Και βεβαίως είναι και 500.000 είναι πολλές δηλώσεις για να ολοκληρωθούν σε αυτό το διάστημα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια πίεση, πρέπει να δουλέψουν και πολύ αργά το βράδυ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και βεβαίως πρέπει και εμείς ως φορολογούμενοι να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Σε το αφήσαμε, περίπτωση... Κώστα, ήδη το αφήσαμε τελευταία στιγμή, καθώς ναι. Οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά οι Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής και πιθανά να υπάρξει ανάγκη να δοθεί και νέα παράταση. Λίγες ημέρες που σίγουρα απομένουν. Σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει πίεση να δοθεί παράταση. Αλλά απ' την άλλη θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται όλο αυτό, δηλαδή οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, λένε ότι επειδή συνέπεσε η έναρξη κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων μέσα στο καλοκαίρι, ο περισσότερος πληθυσμός ήταν στο καλοκαίρι, ήταν στις διακοπές. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων, του ενεργού πληθυσμού, ήταν σε αναστολή την προηγούμενη χρονιά και η κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ και το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει τη διαδικασία προκειμένου αυτοί που ήταν σε αναστολή να μπορούν να προχωρήσουν στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων. Αυτό έγινε πολύ αργά με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το όλο σύστημα της κατάθεσης. Βέβαια, αυτοί οι 500.000 που έχουν υπομείνει δεν θα έχουν τον πόνους εάν καταθέσουν εφάπαξ τα όσα οφείλουν στην εφορία θα έχουν έκπτωση. Αυτή η έκπτωση ίσχυε μέχρι την 30 Αυγούστου και δεν ισχύει τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αν προλάβουν και καταθέσουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα γλιτώσουν τα πρόστιμα. Γιατί από εκεί και μετά, εάν δεν δοθεί νέα παράταση, θα υπάρχει πρόστιμο. Και τέλος να πω ότι επίσης στις 15 του μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τον έμφυα. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Τελευταία, ελπίζουμε, παράταση φορολογικών δηλώσεων μέσα Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Χθες δόθηκε η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων, ως φαίνεται, 15 Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα αίτημα του κλάδου και όχι μόνο να δοθεί μία περαιτέρω παράταση από αυτήν η οποία είχε ήδη δοθεί. Βέβαια, 15 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του κλάδου, διότι το σύστημα φέτος άνοιξε κατ' ουσίαν στις 7 Ιουλίου, άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα sprint φορολογικών δηλώσεων μέσα στον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, θερινούς μήνες όπου τόσο οι συνάδελφοι αλλά όσο και οι πελάτες μας αποφασίζουν αυτούς τους μήνες να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το Υπουργείο δεν δέχθηκε τα αιτήματα του κλάδου τόσο ώστε να πάει η καταληκτική ημερομηνία τουλάχιστον προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι έχουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οριστική και αμετάκλητη ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Μαζί με την παράταση έρχονται και τα ευεργετήματα της εφάπαξ καταβολής, αυτά έχουν σταματήσει? Όχι. Το ευεργέτημα της εφάπαξ καταβολής ολοκληρώθηκε με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 27 Αυγούστου του 2021 και η εφάπαξ πληρωμή έπρεπε να έχει διενεργηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Άρα είτε με δόσεις είτε εφάπαξ δεν κάνει διαφορά. Όχι, δεν κάνει διαφορά. Απλά τώρα πλέον στις 15 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο δόσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου έχουμε την επόμενη και η τελευταία δόση είναι το Φεβρουάριο του 2022. Πόσος κόσμος έχει καταθέσει την φορολογική δήλωση, ποια είναι η αναγκαιότητα δηλαδή για την παράταση αυτή? Μέχρι και χθες όπου δόθηκε η παράταση είχαν κατατεθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων όπου πρέπει να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει ο όγκος των φορολογικών δηλώσεων που θα πρέπει να πέφτουν στο σύστημα πρέπει να είναι περίπου στις 100.000 δηλώσεις ημερησίως, νούμερο το οποίο θα φέρει για άλλη μια φορά το TaxisNet στα όρια του και όπως έχει αποδείξει τις τελευταίες μέρες και εν γέννη το τελευταίο διάστημα, δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά. Άρα έχει προβλήματα το σύστημα. Το σύστημα δυστυχώς χωλαίνει, το σύστημα πάρα πολλές φορές βγαίνει εκτός λειτουργίας, τόσο τις πρωινές ώρες αλλά όσο και τις απογευματινές. Έχουμε πλέον και την εφαρμογή, την πιλωτική εφαρμογή των My Data για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπου είναι επιπρόσθετος όγκος εργασίας για το σύστημα, για το πληροφοριακό σύστημα του TaxisNet και όλα αυτά οδηγούν γενικότερα όλο το πληροφοριακό κομμάτι του Υπουργείου σε μια υπολειτουργία. Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΙΑ, ακούγεται ότι μέσα στη βδομάδα, ενδεχομένως στις αρχές της επόμενης, να έχουμε... Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, μάλλον από τις 15 Σεπτεμβρίου και εφεξής, αναμένουμε την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΦΙΑ και για εφέτος και προκειμένου να τα λάβουν οι πολίτες και να αποπληρώσουν και αυτή τη φορολογική υποχρέωση μέχρι το 2022 που είναι και οι τελευταίες δόσεις. Υπάρχει εικόνα, θα έχουμε μείωση, θα είναι ο περσινός, αύξηση, ποια εικόνα έχετε? Αυτή τη στιγμή η εικόνα η οποία έχω είναι ότι για ορισμένες περιοχές θα δούμε αύξηση λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, αλλά όλα αυτά εν αναμονή μέχρι να εκδοθούν οριστικώς και τα καθαριστικά και να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα και να τα πούμε εκ νέου.